Κυρία Κουζιάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Πριν ξεκινήσουμε για το θέμα μας, ένα σχόλιο για την τραγωδία στα Τέμπη. Ναι, κατά τη γνώμη μας αναδείχθηκε τόσο από τις παρεμβάσεις που διαχρονικά κάναμε, αλλά και από τις πρόσφατες συγκλονιστικές συνειδητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ πέρα στην περιοχή μας. Αυτό που αν θέλετε ήταν καταγεγραμμένο, να το πω έτσι, στη λαϊκή συνείδηση και αποτυπώθηκε στις κινητοποίησεις, είναι ότι αυτό το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο με στήλη όλων των κυβερνήσεων και αναδεικνύει, αν θέλετε, ότι για ακόμα μία φορά μπαίνει στο ζύγι η πολιτική, να το πω έτσι, που προστατεύει τις ζωές όλων των ανθρώπων, τις ζωές μας δηλαδή, εμάς και των παιδιών μας, γιατί δίνεται προτεραιότητα σήμερα, να το πω έτσι, αποτελεί, συγγνώμη, κόστος, να το πω έτσι, η ασφάλεια, η επιδίωσή μας, για να μπορέσει να στηριχτεί το επόμενο διάστημα αυτή η πολιτική που κοιτάει τα κέρδη των λίγων. Και επειδή ζω στην περιοχή της Κοζάνης, υπάρχει και ένα πρόσφατο παράδειγμα εδώ πέρα στην περιοχή που έκλεισε μια πολύ μεγάλη γέφυρα που συνδέει στην ουσία δύο περιφέρειες, την περιφέρεια Θεσσαλίας και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που λόγω των φθορών αναγκάστηκε σε αυτή τη φάση η εισαγγελία να κλείσει τη γέφυρα, αποκλείοντας στην ουσία χιλιάδες κατοίκους αυτών των περιοχών, ενώ αντίστοιχα και αυτό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και φαίνεται, κατά τη γνώμη μας, όποια πέτρα και αν σηκώσει κάποιος, θα δει αυτό που είπα στην αρχή, ότι στην ουσία βγαίνουν αβίαστα πια τα συμπεράσματα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δηλαδή, η καθημερινότητα δυστυχώς μας δίνει πολλά παραδείγματα που αναδεικνύουν με πολύ τραγικό τρόπο ότι η προστασία των ζώων μας δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του κατά τα άλλα επιτελικού αστικού κράτους. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, στο θέμα μας τώρα. Στη χώρα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα πρόβλημα υπογεννητικότητας. Πάνω σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι λέει, τι προτείνει? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, το δημογραφικό... Καταρχάς τα αίτια. Ναι, προσφέρεται για να δούμε μια σειρά συμπεράσματα και πολύ κρίσιμα για το πώς διαμορφώνει την κατάσταση για εκατομμύρια γυναίκες και για τα νέα ζευγάρια, και επειδή τυχαίνει να ζω στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, είναι δύο δείκτες που είναι πολύ αποκαλυπτικοί για την πραγματικότητα. Τόσο μια περιοχή που έχει ποσοστό ανεργίας 19,1% και αντίστοιχα 10,1% μείωση του πληθυσμού με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής. Κατά τη γνώμη μας, αυτοί οι δύο δείκτες συσχετίζονται. Γιατί τα προβλήματα με το δημογραφικό, η ερήμωση της υπαίθρου, ειδικά των χωριών, δεν είναι φυσικά φαινόμενα, ούτε μοιραία. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν ανεξαιρέτως από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά και από τη μία οδήγησαν και στην τρομερή εργασιακή ανασφάλεια, την προοπτική γενικά που βλέπουν, ήταν ζάρια γενικά στη ζωή τους, και από την άλλη αυτή τη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων που υποβάθμισαν σταδιακά και συνειδητά, κατά τη γνώμη μας, γιατί δεν ήταν προτεραιότητα, άλλες σημαντικές πλευρές για τις ζωές των οικογενειών που αφορούν την πρόσβαση σε σύγχρονες δομές υγείας, σε δημόσιες αθλητικές δομές, πολιτισμού, συνολικότερα δηλαδή ζητήματα που επιδρούν καθοριστικά στην ποιότητα ζωής. Και θέλουμε να βάλουμε και μια σειρά ερωτήματα που, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ κρίσιμα, γιατί η απόφαση ενός νέου ζευγαριού για το πότε θα κάνει οικογένεια είναι στην ουσία οι οικονομικές, να το πω έτσι, οι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζει. Δεν είναι, για παράδειγμα, πολύ λογικό να αναβάλλεται συνεχώς η απόφαση για το αν θα αποκτήσει κάποιος παιδί σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας, συνολικά ανασφάλειας για την επιβίωση, η εκτόξευση της ενεργειακής πρόθεσης κτλ. Σε ένα στοιχείο, για παράδειγμα, ότι το 36,1% των νέων ζευγαριών σήμερα δεν μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ή όταν μια εργαζόμενη, πώς θα αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, με απολύσεις εγγύων, τέλος πάντων συνολικά με την εργοδοσία να εξασφαλώνει στους χώρους δουλειάς, αντί να παρθούν μέτρα ουσιαστικής
προστασίας και στήριξης της μητρότητας. Και γι' αυτό σωστά είπατε ότι ως κομμουνιστικό κόμμα διαχρονικά επιμένουμε και με παρεμβάσεις για να μπορέσει ουσιαστικά να στηριχθεί μια νέα μητέρα, συνολικά ένα νέο ζευγάρι. Είναι πολύ παρακλειστικό το πώς το προηγούμενο διάστημα απορρίφθηκε η τροπολογία του ΚΚΕ τόσο από την τωρινή όσο και από την προηγούμενη κυβέρνηση, που προέβλεπε την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης που προϋποθέτει, έχει ως προϋπόθεση, συγγνώμη, για το, την άδεια και το επίδομα μητρότητας στη συμπλήρωση 200 ενσύμων τα τελευταία δύο χρόνια, ουσιαστικά αποκλείσει μια δευτεργαζόμενη. Ή για παράδειγμα αντίστοιχη τροπολογία πρόσφατη για να δοθεί επίδομα άδειας μητρότητας 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ενημερότητας. Αυτές οι τροπολογίες απορρίφθηκαν. Άρα, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να πάει η συζήτηση εκεί πέρα και το επόμενο διάστημα και οι γυναίκες και συνολικά τα νέα ζευγάρια να σκεφτούν και να διαμορφώσουν κριτήριο και στάση το επόμενο διάστημα και συνολικά στη ζωή τους, αλλά και στις εκλογές. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, θα ήθελα και ένα σχόλιο για σας για την αστυνομική βία. Με ευκαιρία τα γεγονότα και των τελευταίων ημερών στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνον, με μια εξαλωσύνη των οργάνων της αστυνομίας. Ναι, έτσι είναι, και είναι, αν θέλετε, και ένα πρώτο σχόλιο για το πώς το κράτος είναι ουσιαστικά πάρα πολύ ικανό και γρήγορο, αν θέλετε, και επιτελικό για την καταστολή, αλλά είναι πάρα πολύ ανίκανο και δεδαλώδες, αν θέλετε, για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Είδαμε όντως και τις προηγούμενες μέρες και ειδικά την χθεσινή απέναντι σε αυτές τις πραγματικά μαζικές κινητοποιήσεις και τις αστεριακές συγκεντρώσεις, ότι επιστρατεύτηκαν και από τη μία η καταστολή, η προσπάθεια για προβοκάτια, συκοφαντία κτλ. Και από την άλλη καλέσματα για σκοπητήριο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό η προσπάθεια που κάνανε να πείσουν ότι η απεργία στο δημόσιο ήταν παράνομη. Οι εικόνες αυτές που είδαμε τις τελευταίες μέρες, ειδικά χθες, και στο διαδίκτυο, με τα ΜΑΤ έξω από χώρους δουλειάς ή κουκουλουφόρους πίσω από τα ΜΑΤ σε διατεταγμένη υπηρεσία που ήταν στη Θεσσαλονίκη, και η ανέπεια απρόκλητη επίθεση σε διαδηλωτές της Αθήνας, δείχνουν ακριβώς αυτό, ένα κράτος που είναι πολύ ικανό να επιστρατεύσει και μέσα και μηχανισμούς καταστολής, αλλά πολύ ανίκανο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Όμως φαίνεται ότι τις προηγούμενες μέρες αυτές οι προσπάθειες δεν έπιασαν και ο λαός, αν θέλετε, γύρισε την πλάτη σε αυτές τις προσπάθειες. Μαζικά και συγκλονιστικά διαδήλωσε και έστειλε μήνυμα ότι θα γίνει το νεκρό φωνή και το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, και πρέπει το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μας, η απάντηση που θα πάρουν να είναι ακόμα πιο μαχητική και με κλιμάκωση της πάλης και με ενίσχυση, αν θέλετε, του ΚΚΕ με όλους τους τρόπους, και στον αγώνα, την καθημερινή πάλι διεκδίκηση και στις εκλογές στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, είστε υποψήφια βουλευτής Κοζάνης. Ποια είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα στην Κοζάνη, πώς θα τα ιεραρχούσατε? Κοιτάξτε, θέλει, σας είπα και πριν ξεκινώντας, ότι ζω σε μια περιοχή η οποία παρουσιάζει και μεγάλη μείωση πληθυσμού και μεγάλη, να το πω έτσι, ανεργία. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη μας, εδώ πέρα να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Εννοείται. Δεκάδες νέα ζευγάρια να μεταναστεύουν εδώ πέρα στην περιοχή. Τυχαίνει μάλιστα τις προηγούμενες μέρες στην προσπάθεια εδώ πέρα να πείσουν τόσο το κυβερνητικό κλιμάκιο όσο και τα άλλα αστικά κόμματα να παρουσιάζουν ως λύση για τα προβλήματα που βιώνει η Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Κοζάνη μετά την πολιτική της απολιγνητοποίησης και την επέλαση, να το πω έτσι, της πράσινης μετάβασης που μας έκανε το ρεύμα πραγματικά πανάκριβο, να παρουσιάζουν και να διευθυνήσουν ως λύση για να συγκρατηθεί ο πληθυσμός, την περιβόητη ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Όμως, κατά τη γνώμη μας, είναι τα ίδια υλικά, η ίδια συνταγή που δημιούργησαν το πρόβλημα. Γιατί το επόμενο διάστημα, οι όποιες επενδύσεις έχουν ως προϋπόθεση να θυσιάζονται οι όροι επιβίωσής μας, το εισόδημά μας, έχουν ως προαπαιτούμενο την ακόμα πιο άγρια, να το πω έτσι, εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού με ακανόνιστα ωράρια, με ολιγόμενες συμβάσεις, με γενίκευση, αν θέλετε, της τηλεργασίας κτλ. Είχαν ως προαπαιτούμενο το να εγκαταληφθεί ο πλούτος της περιοχής, θέλω να πω οι λιγνητικές μονάδες εδώ πέρα που έκαναν σήμερα πανάκριβο το ρεύμα και τη θέρμανση, έχουν ως προαπαιτούμενο αυτές τις επενδύσεις για να μπορέσουν να στηριχθούν αυτές οι επενδύσεις με νέα κίνητρα, με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κτλ. Να τακιστεί ουσιαστικά ό,τι έχει απομείνει από δημόσιες δομές πρόνοιας, υγείας κτλ. Γι' αυτό αν θέλετε ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή, νομίζουμε ότι είναι ακόμα πιο έντονο να το πέσει το δίλημα σε ποιον δρόμο θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό και εμείς καλούμε σε ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, για να μπορέσει να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Δηλαδή να μπει στο επίκεντρο υπάλληλο των εργαζόμενων για σύγχρονες ανάγκες, για να μπορέσει συμβολικά και να σταματήσει η ανασφάλεια που βιώνει σήμερα ένα νέο ζευγάρι. Όσο πιο δυνατό κατά τη γνώμη μας είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο αδύνατο θα είναι και το αστικό πολιτικό σύστημα για να μην συνεχίζει ανεμπόδιστο να περνάει τη μία αντιλαϊκή πολιτική μετά την άλλη, και από την άλλη θα είναι πιο δυνατό το εργατικό λαϊκό κίνημα για να βάλει εμπόδιο και να αποσπά κατακτήσεις. Και ξέρετε ότι τέτοιο πρόγραμμα, αξιοποίηση δηλαδή όλων των δυνατοτήτων, σε σύγκρουση, αν θέλετε, και ρήξη με το σημερινό δρόμο ανάπτυξη, έχει το ΚΚΕ. Τέτοια πρόταση δηλαδή διακυβέρνηση και εξουσία, που καταργεί την επιχειρηματική δράση στην υγεία, που καταργεί την επιχειρηματική δράση στην ενέργεια, για να μπορέσει να διασφαλιστεί και η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλες οι κλιματοπαραγωγικές πηγές. Και μάλιστα είμαστε η μοναδική, να το πω έτσι, πρόταση του κόμματός μας. Είναι η μοναδική σήμερα που τεκμηριώνει, αν θέλετε, πως ο λαός όντως μπορεί να ζήσει με σύγχρονα δικαιώματα και ποιότητα ζωής που αντιστοιχεί, αν θέλετε, στις εξελίξεις ή τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές της εποχής μας, δηλαδή στις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Και αυτό το δρόμο μπορεί να τον εγγυηθεί μόνο ένα σειρό ΚΚΕ παντού, και στους καθημερινούς αγώνες και στην κάλπη. Μάλιστα. Κυρία Κουζιάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχετε στο δύσκολο αγώνα μέχρι τις εκλογές. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές, και καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο ημέρα.